κάποιοι από εσάς ενδεχομένως να πιστεύετε ότι μπορεί να κάνει περισσότερα. Ναι, εάν είχαμε εθνική ενότητα. Ναι, εάν δεν ήταν το κοινοβούλιο τόσο διασπασμένο. Ναι, εάν δεν υπήρχε ένας τυφώνας ανοησιών, πολιτικών ανοησιών από όλες τις πολιτικές παρατάξεις. Βεβαίως, θα μπορούσαμε ενδεχομένως να έχουμε καλύτερη διαπραγματευτική ισχύ, καλύτερη διαπραγματευτική θέση, εάν ο ένας Έλληνας δεν έβγαζε το μάτι του άλλου, εάν ο ένας Έλληνας δεν ήθελε να καεί το σπίτι του άλλου, εάν ο ένας Έλληνας δεν χαιρόταν όταν παθαίνει δεινά ο άλλος. Ναι, πραγματικά θα είχαμε, σας διαβεβαιώ επειδή μένω πολύ καιρό στο εξωτερικό κάθε χρόνο, θα είχαμε καλύτερη θέση και ισχύ. Όμως, αφού ο ένας βγάζει το μάτι του άλλου, αφού ο ένας επιθυμεί να ψοφήσει η κατσίκα του άλλου, αφού ο ένας θέλει να καεί το σπίτι του γειτονά του, φυσικό, αφού παρουσιάζει το ελληνικό κοινοβούλιο αυτή τη θέα, τη μοναδική θέα, την οποία δεν παρουσιάζει ούτε το κοινοβούλιο στην Κορέα, ούτε το κοινοβούλιο των Φιλιππινών, ούτε το κοινοβούλιο της Μιανμάρ, ενδεχομένως ούτε το κοινοβούλιο της γειτονικής Τουρκίας, φυσικά δεν μπορούμε να έχουμε καλύτερη διαπραγματευτική ισχύ και θέση.